Το ένα ζήτημα λοιπόν το είναι fuel το pass. Fuel Pass. Το δεύτερο να πούμε ότι είναι ένα καμπανάκι της ΡΑΕ, συγγνώμη, για πρώτον για τις εταιρείες ενέργειας οι οποίες λέει κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Μάλιστα έστειλαν μια επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο και ζητούν μεταξύ άλλων το 75% της ενίσχυσης να φτάσει ήδη να προκαταβληθεί στις εταιρείες προκειμένου, της επιδότησης δηλαδή να προκαταβληθεί στις εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Χτύπησαν καμπανάκι και είπαν ότι 1 δισεκατομμύριο παρακαλώ έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτή τη στιγμή. Στους λογαριασμούς ρεύματος. Από λογαριασμούς ρεύματος, ναι, ακριβώς. Γιατί ένα ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει προφανώς. Όχι, έχει καταρρεύσει ο κόσμος. Έχει καταρρεύσει ο κόσμος, αυτό μα που λέμε. Μα τα ποσά που καλούνταν να πληρώσει προηγούμενος μήνες ήταν διπλάσια, τριπλάσια από πριν. Ή βλέπαμε τριψήφιους, τετραψήφιους λογαριασμούς. Από πώς το πληρώσει ο άλλος με ένα μισθό, για παράδειγμα. Το παράδοξο είναι και εδώ θέλουμε και τη βοήθεια του Δημήτρου Τσαγκάρη και του Κώστα Τσουκαλά. Πώς θα μπορέσει κάποιος να μεταφερθεί από πάροχο σε πάροχο όταν δεν θα έχει πληρώσει το δικό του το λογαριασμό στον προηγούμενο πάροχο. Δηλαδή, για να μεταφερθεί σε έναν πάροχο καινούριο που είναι φθηνότερος πιθανότατα, της επιλογής προηγείται η πληρωμή στον προηγούμενο πάροχο. Πρέπει να έχει κλείσει την οφειλή σου. Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Κύριε Τσουκαλά. Αυτό κανονικά πρέπει να δούμε αν θα πρέπει στην ουσία να έχει βγει ο καθαριστικός και να έχει πληρωθεί ή αν θα μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Γιατί πράγματι διαφορετικά θα είναι ένα κενό γράμμα η δυνατότητα αλλαγής παρόχου. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετικά. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Για το πώς θα αλλάξει ο πάροχος. Πρακτικά, είναι πρακτικά είναι αδύνατο για τον πολίτη όταν διαβάζουμε, όταν μαθαίνουμε. Μα ο λόγος που αλλάζει ενδεχομένως ή ο λόγος είναι η αδυναμία. Η αδυναμία έχει διαπιστωθεί επειδή δεν μπόρεσε να πληρώσει. Άρα αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να αλλάξει τον πάροχο. Προφανώς θα παραμένει ο καθαριστικός λογαριασμός τον οποίο θα οφείλει. Θα βεβαιώνει. Αλλά θα πρέπει να το έχει βάλει σε ρύθμιση βέβαια. Ναι, ακριβώς, είναι προϋπόθεση αυτό. Δεν μπορεί να αναπλήρωτο η λήξη πρόθεσμο ή θα πρέπει να το αποπληρώσει το ποσό που χρωστά στον προηγούμενο πάροχο για να αλλάξει. Είναι να το έχει ρυθμίσει. Διαφορετικά δεν μπορεί. Πάντως οι λογαριασμοί ακόμη, και μιλώ από προσωπική εμπειρία και μιλώ για τον μεγαλύτερο πάροχο της χώρας, την παλιά κρατική εταιρεία, οι λογαριασμοί ακόμη συνεχίζουν να έρχονται τουλάχιστον διπλάσιοι σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Με την ίδια κατανάλωση, σε επίπεδο νοικοκυριού αναφέρομαι. Δεν μιλάμε δηλαδή για γραμμές παραγωγής μόνο. Επομένως, η παρέμβαση ακόμη η κυβερνητική δεν έχει αποδώσει αυτό που ήταν η αρχική κυβερνητική εξαγγελία, ότι μετά την παρέμβαση θα επανέλθουμε στα περσινά επίπεδα τιμολόγησης. Ακόμη λοιπόν, όταν λοιπόν σήμερα οι πάροχοι έρχονται και δηλώνουν ότι έχουν οικονομικά προβλήματα, φανταστείτε την κοινωνία η οποία η ίδια έχει δημιουργήσει ληξιπρόθεσμα χρέη, όχι χρησιμοποιώντας ένα καταναλωτικό, ακριβώς, όχι χρησιμοποιώντας ένα αγαθό καταναλωτικό πολυτελείας, διότι όπως έχουμε πει και ξαναπεί, το κόστος της ενέργειας σε επίπεδο νοικοκυριού είναι στοιχείο επιβίωσης, είναι κατανάλωση επιβίωσης, δεν είναι ένδειξη ευημερίας και πλούτου. Είναι ο τρόπος που ζούμε τον 21ο αιώνα. Μα και τα μέτρα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, δεν φτάνουν. Γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει τρόφιμα. Ακριβώς. Όταν δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη δαπάνη. Όταν δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο, όλα μαζί έχουν σκάσει. Άρα ο πολίτης, ακόμα και το μέτρο που έχει η κυβέρνηση διαφημίσει και έχει επικοινωνήσει, ακόμα και να είναι πράγματι υπαρκτό, δεν έχει την δυναμική που θα είχε αν είχε να κάνει μόνο με το ρεύμα. Εδώ είναι συνολικό το πρόβλημα. Είναι συνολική ακρίβεια ο πληθωρισμός και οι συνέπειές του στα νοικοκυριά. Μα δείτε τώρα ότι υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου σε επίπεδο βαρελιού. Εχθές ήταν, ας πούμε, στα 90 και στα 96 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό δεν το βλέπουμε στην αντλία στο βενζινάδικο. Ναι, γιατί οι πρατηρούχοι λένε ότι δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Ωραία, οι πρατηριούχοι λένε, το ερώτημα είναι, εδώ γίνονται κοστολογικοί έλεγχοι. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι συγκεκριμένη. Ναι. Τα στάδια επεξεργασίας και διάθεσης και εμπορίας είναι συγκεκριμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι κανείς απογοητεύεται όταν δεν βλέπει την ύπαρξη σοβαρών κοστολογικών ελέγχων. Να πούμε λίγο για τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος, αν μου επιτρέπετε, ότι σήμερα που συζητάμε
συνεχίζουν να καλούν τους καταναλωτές και να τους ζητούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τους απειλούν με διακοπή ρεύματος. Υπάρχουν δηλαδή εισπρακτικές εταιρείες που ειδοποιούν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ένα είναι αυτό. Στέλνουν SMS αρκετές εταιρείες παρόχων προκειμένου να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και πραγματικά το 1 δισεκατομμύριο που έχει συσσωρευτεί σε ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών, ναι, είναι δύσκολο έως εξαιρετικά αδύνατο το διαχειριστεί σήμερα ο κάθε πολίτης. Είναι τεράστιο το ποσό αυτό που διαβάζουμε στους δέκτες μας, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Περιμένουμε, όπως πολύ σωστά προαναφέρθηκε από τους καλεσμένους, και εδώ το έχετε αναφέρει και εσείς, παιδιά, και συζητήσεις που έχετε κάνει με τους πολιτικούς. Περιμένουμε πολύ βαρύ φθινόπωρο και ακόμα πιο βαρύ χειμώνα. Οι λογαριασμοί δεν θα μπορέσουν να ρυθμιστούν αυτοί, δεν θα μπορέσουν να μπουν σε μια διαδικασία ρύθμισης και οι λογαριασμοί θα έρχονται, θα είναι πολύ πιο δύσκολοι. Πολύ πιο δύσκολοι για να μπορέσουν να αποφορτιστούν. Πάντως, επειδή, συγγνώμη Στέλλα, απλά επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, από τους τηλεθεατές, για το Power Pass 2, δηλαδή για την επέκταση του Power Pass. Δεν είναι Power Pass 2, είναι η επέκταση του Power Pass και το μήνα Ιούνιο. Πότε θα πάρουν αυτά λεφτά? Γνωρίζουμε ότι αυτό θα πάει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί πρέπει να γίνει η καθάριση και για τον Ιούνιο. Πήρατε τα λεφτά για το Power Pass το 1, για τους λογαριασμούς ρεύματος, δηλαδή τα αναδρομικά. Επειδή έχει επεκταθεί και για τον Ιούνιο, δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία. Άρα πάμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, αυτό για να πάρετε τα χρήματα και αυτά. Έχει υποθεί, Βασίλη, απλά δεν το θυμάται ο κόσμος. Πράγματι είναι αυτό που είπες μόλις τώρα. Τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριου. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν τον Ιούνιο για το Power Pass. Έτσι, για το Power Pass. Για το Fuel Pass που μας ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, επαναλαμβάνουμε ότι ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι σήμερα. Από χθες είπε ξεκίνηση. Σήμερα τουλάχιστον θα πιστωθούν οι περισσότεροι λογαριασμοί δικαιούχων. Συζητάμε για 2 περίπου εκατομμύρια. Για το Fuel Pass είναι αυτό. Για το Fuel Pass. Ναι, είπαμε για το Power Pass του Ιουνίου θα πάει τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο, με αρχές Σεπτέμβρη. Και για το Fuel Pass επαναλαμβάνουμε στα ερωτήματα των τηλεθεατών ότι από χθες ξεκίνησε να πιστώνονται οι λογαριασμοί, οι τραπεζικοί λογαριασμοί IBAN. Και σήμερα επίσης είπε ο κύριος Σταϊκούρας ότι τα πιστώνονται οι λογαριασμοί. Είχε θέμα η πίστοση του κονδυλίου από το αρμόδιο Υπουργείο προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες δηλαδή δεν είχαν τα χρήματα για να προκειμένου τα πιστώσουν. Διέκοψα τη Στέλλα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι με αφορμή αυτό που είπαμε για τους λογαριασμούς ρεύματος, τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ναι. Αν ένας. Μπορεί να έχουμε και τέτοια μηνύματα, δεν έχω δει το κινητό, είναι πιθανόν. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να πληρώσει αυτό το λογαριασμό, αλλά δεν μπορεί να τον πληρώσει άπαξ μία φορά, θέλει να μπει σε ρύθμιση. Έρχεται σε συνεννόηση με την εταιρεία με την οποία έχει το συμβόλαιο και κάνει εκεί μια διευθέτηση. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πολύ συχνά, αν είναι μαζεμένα χρήματα, για να ρυθμίσουν, ζητάνε εταιρείες ένα ποσό εφάπαξ. Εκεί είναι το θέμα. Ότι γίνονται ρυθμίσεις, γίνονται. Κάθε μία μπορεί να κάνει το δικό της καθεστώς διευθέτησης. Αλλά πολύ συχνά, αν είναι συσσωρευμένες οφειλές, απαιτείται ένα ποσό μπροστά σημαντικό. Και εκεί είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν και αδυνατούν να ρυθμίσουν. Γιατί μιλάμε για μεγάλα ποσά, κύριε Τσουκαλά, το εφάπαξ ποσό. Έτσι, λογαριασμούς. Έτσι. Δεν μιλάμε για 100 και 200. Μα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σωρεύσει και χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγμή ως οφειλές. Χτες είχα μια συζήτηση με αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής Μεγάλου Δήμου της Αθήνας. Ναι. Και μου είπε ότι με βάση. Εγώ δεν το ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια, παρότι ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, δεν ήξερα τη λεπτομέρεια αυτή. Ο Καλλικράτης, το νομοθέτημα του Καλλικράτη προβλέπει ότι οι Δήμοι μπορούν, ανάλογα με τις κοινωνικές εκθέσεις, τις κοινωνικές υπηρεσίες δηλαδή, να διευθετήσουν και να πληρώσουν ίσως και στο 100% λογαριασμούς ανεξόφλητους λογαριασμούς. Δημοτών τους, οι οποίοι πράγματι έχουν οικονομική αδυναμία. Για το παράδειγμα, κάνανε αυτό οι Δήμοι, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, την περίοδο κάποια στιγμή του μνημονίου. Αρκετοί Δήμοι το προβλέπει ο Καλλικράτης, που είχαν δυνατότητα οικονομική, είχαν βγάλει τα όρια και στηρίζανε. Ξέρουμε τα κριτήρια. Όχι. Δεν υπήρχαν όρια. Αυτό ήταν απόφαση του Δήμου ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα στους πολύ ευάλωτους. Γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από αίτηση του Δημότη, και το λέω για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, κάνει αίτηση
ο δημότης, ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος, για παράδειγμα, και συζητάμε, στην κοινωνική υπηρεσία. Η κοινωνική υπηρεσία κάνει μια κοινωνική έρευνα, συντάσσει μια κοινωνική έρευνα και ένα κοινωνικό ιστορικό για την οικογένεια με βάση τα εισοδήματα. Το καταθέτει στο Δήμο, αυτό φτάνει στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί η Οικονομική Επιτροπή, που είναι όλες οι παρατάξεις εκεί μέσα, να πούμε, σε έναν Δήμο, ναι, αποφασίζει για την ενίσχυση, την οικονομική ενίσχυση του δημότη και έτσι μπορεί να πληρωθεί ένας λογαριασμός. Αυτό να το ξέρουν οι δημότες. Να χτυπάνε την πόρτα του Δήμου, παρότι σωστά λέει ο Κώστας Καλάς, δεν έχουν, και ο Δημήτρης το λέει αυτό, δεν έχουν λεφτά, δεν έχει σημασία, κάπου πρέπει να πάνε να χτυπήσουν και οι δημότες, έτσι. Ας χτυπήσουν την πόρτα λοιπόν για του να Δήμου εξηγήσουμε, και ας βάλουν, τις δημοτικούς, συγγνώμη, ας βάλουν τους δημοτικούς άρχοντες να ζητήσουν από την κεντρική κυβέρνηση, αυτό είναι και η δουλειά. Ένα κονθύλι παραπάνω για αυτό το λόγο. Έτσι, μπράβο. Ναι, κύριε Τσοκαλά. Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι ότι, όπως το λέει ο Σπύρος, δεν υπάρχει ο νόμος που υποχρεώνει τους Δήμους να το κάνουν. Είναι προφανώς απόφαση που, αν οι Δήμοι θέλουν, έχουν το δικαίωμα, αν έχουν κονδύλια, αν πάρουν αποφάσεις να το κάνουν. Ας ζητήσουμε από τον κύριο Πέτσα, τον αρμόδιο υπουργό, να πιστωθούν, να βρεθούν χρήματα δηλαδή, να πιστωθούν για αυτό το σκοπό. Διότι πράγματι θα μπούμε σε ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο, ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. Αυτοί οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ δεν θα μπορέσουν να τακτοποιηθούν και θα δείτε, θα φρακάρει το σύστημα και δεν θα συζητάμε πλέον για την ευκολία του άλλου να αλλάξει πάροχο. Θα λέμε ότι δεν μπορεί να μείνει στον ίδιο πάροχο. Δεν θα μπορεί να μείνει να έχει ρεύμα στο σπίτι του. Δεν θα μπορεί να έχει ρεύμα. Αυτό είναι βασικό. Θα μείνει χωρίς ρεύμα.